Νομίζω ότι μια είδηση που κυριολεκτικά μας αναστατώνει και αφορά την περιοχή μας είναι αυτό που σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής που έρχεται από τις Βρυξέλλες, από την Κομισιόν, φαίνεται ότι η χώρα μας παίρνει κόκκινη κάρτα σε ό,τι αφορά την επέκταση φυσικού αερίου από και χρηματοδότηση για τη Δυτική Μακεδονία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Είναι μια είδηση που πραγματικά είναι, φαίνεται τα πάνω κάτω σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, γιατί λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την έλευση του φυσικού αερίου και τη διανομή του και τη σύνδεση, αν θέλετε, με πολλές πόλεις της περιοχής, όπως είναι το Άργος Ορεστικό, τα Γρεβενά. Είναι πολλές περιοχές που ελπίζουν σε αυτή τη χρηματοδότηση. Η Κομισιόν δίνει αρνητική απόφαση για τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο λόγος που γίνεται αυτό, σύμφωνα όπως εξηγείται από την Κομισιόν, είναι ότι και το φυσικό αέριο, και εδώ έρχονται να επιβεβαιωθούν οι υποστηρικτές του Λιγνίτη, αν θέλετε, τα συνδικάτα, η περιοχή μας, δηλαδή η λιγνητική περιοχή, ότι και το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο και δεν είναι καθαρή μορφή ενέργειας. Αυτό λέει η Κομισιόν στον ισχυρισμό της για την μη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Επίσης, και εδώ επίσης αφορά την περιοχή μας, φαίνεται ότι αρνητική είναι και η απόφαση, μάλλον η πρόταση, ακόμη δεν είναι απόφαση, για την χρηματοδότηση της ΔΕΗ με 300 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των εδαφών σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη, προκειμένου αυτά να δοθούν στο ελληνικό δημόσιο για αξιοποίηση. Και εδώ μπαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, εξετάζοντας το ενδεχόμενο αν αυτή η χρηματοδότηση εντύπτει στις κρατικές ενισχύσεις που απαγορεύεται κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο σε ιδιωτικές να αξιοποιηθούν εταιρείες, έτσι οι πόροι. Ναι. Είναι πραγματικά θέματα. Ένα ακόμη που φαίνεται να περιπλέκει τη χρηματοδότηση είναι ότι αρνητική είναι η απόφαση της Κομισιόν για τη χρηματοδότηση εναποθηκευτών ενέργειας και τη σύνδεση των τηλεθερμάσεων με το φυσικό αέριο. Ναι. Αυτό που ελπίζαμε ως περιοχή. Όλα αυτά βάζουν σε περιπέτεια τη χρηματοδότηση αυτών των έργων και ενδεχομένως τα πάνε πιο πίσω. Και αυτό, αν κανείς το συνυπολογίσει με το ότι το 2023 είναι πολύ κοντά μας, όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα που πρέπει να το ξεπεράσουμε για να δούμε το πώς θα φύγουμε από το Λιγνίτη, πώς θα εξασφαλίσουμε τις τηλεθερμάσεις και βεβαίως πώς θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την έλευση του φυσικού αερίου.